Αριστοτρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020. Καλώς ορίσατε, Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Γιατί σε ένα πρόσφατο vlog μου έκαναν παράπονο ότι δεν κόλλησα και το Τριφωνίδου στο τέλος. Και ήταν γυναίκα που έκανε το παράπονο, δεν ήταν ο Μιχάλης. Κάποια συγγενής του Μιχάλη θα ήταν. Λοιπόν, λέει μια φίλη, συγχαρητήρια για τα θέματά σας. Αυτό το έχει γράψει κάτω από το βίντεο που κάναμε για την τηλεομανία, το οποίο βίντεο για την τηλεομανία έχει πάρα πολλά σχόλια, το οποίο είναι ενδιαφέροντα σχόλια και πολύ χρήσιμα. Αν μπορείτε να κάνετε και ένα βίντεο για την οριοπάθεια και τον ναρκισισμό, ειδικότερα όπως προβάλλονται και τροφοδοτούνται από το Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Photoshop και φίλτρα που μεταλλάσσουν την εικόνα ενός ανθρώπου και προβάλλεται ως πρότυπο γενιάς, παρασύροντας ειδικά πολλά παιδιά στο επιφανειακό και όχι στο ουσιαστικό. Πες μας λοιπόν για τον ναρκισισμό, την οριοπάθεια και θα έλεγα και το body dysmorphic disorder, που είναι μια διαταραχή η οποία συχνά αναπτύσσεται στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα σε ανθρώπους οι οποίοι ενασχολούνται υπερβολικά με την εξωτερική εικόνα, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ θέλω να πω, πρωτού ξεκινήσουμε, ότι θυμόμουν χθες την πρώτη φορά που έκανα λογαριασμό στο Instagram. Ήταν το 2010. Είχα διαβάσει για το Instagram σε ένα... είμαι subscriber, είμαι συνδρομήτρια σε ένα newsletter το οποίο μιλάει για τα νέα της τεχνολογίας και έλεγε ότι υπάρχει αυτό το νέο, η νέα εφαρμογή, ο νέος ιστότοπος που είχε ξεκινήσει στην Αμερική τότε που λέγεται Instagram και έλεγε ότι είναι ένας ιστότοπος ο οποίος είναι για τους λάτρες της φωτογραφίας και έκανα εγγραφή τότε το 2010 και έβλεπα καταπληκτικές φωτογραφίες οι οποίες δεν είχαν μέσα ανθρώπους. Οι περισσότερες ήταν φωτογραφίες από τοπία, από χτίρια, καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Και εγώ οι πρώτες φωτογραφίες που είχα ανεβάσει στο Instagram τότε δεν ήταν εξαιρετικά καλλιτεχνικές, γιατί δεν είμαι καλή στη φωτογραφία, αλλά ήταν φωτογραφίες οι οποίες ήταν σαν πίνακες. Και μετά τα τελευταία 10 χρόνια έχω παρατηρήσει, όπως και όλοι μας, ότι το Instagram έχει εξελιχθεί σε ένα κρεοπωλείο. Ότι οι περισσότερες φωτογραφίες που βλέπουμε στο Instagram είναι φωτογραφίες που εστιάζουν σε πρόσωπα, σε σώματα, σε σεξουαλικές ερωτικές πόζες και λοιπά, σε διαφήμιση κλπ. Αυτό ήθελα να πω, ότι νοσταλγώ εκείνο το παλιό καλό Instagram που έμπαινες μέσα και έβλεπες τις δουλειές καταξιωμένων φωτογράφων ή κερασιτεχνών φωτογράφων με πολύ ωραίες λήψεις. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν. Ναι, ζούμε στην εποχή όμως αυτή του φίλτρου, της ψεύτικης εικόνας, της οριοπάθειας που βοηθιέται μέσα από όλη αυτή την τεχνολογία, του σβησίματος του χρόνου πάνω μας. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε να μοιάζουμε νέοι συνέχεια, θέλουμε να μοιάζουμε διαφορετικοί από ό,τι είμαστε. Κόρη, αγοράζει μια φίλη μας ένα νέο κινητό που έχει πολύ ωραία κάμερα και πολύ καλά φιλτρά και ανεβάζει τις φωτογραφίες. Και μια φίλη μου προχθές θέλω να την πάρω τηλέφωνο για να ρωτήσω αν έχει κάνει lifting. Αλλά λέω, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Μετά λέω, θα έχει πάρει και νέο κινητό. Όχι ότι δεν είναι όμορφη και με τις ρητίδες της και με την ηλικία της. Αυτή η φίλη μου είναι στην δικιά μας ηλικία, στη δικιά μου ηλικία, 45 ετών. Αλλά φαινόταν σαν 18 χρονών, ήταν κάτι περίεργο, λέω, και σκέφτηκα μήπως έχει κάνει lifting, αλλά μετά λέω κάμερα θα έχει πάρει καινούργια, καινούργιο κινητό θα έχει πάρει που έχει αυτές τα φίλτρα τα εν γενή που σβήνουν το χρόνο όπως είπες. Η φίλτρα τα οποία αλλάζουν αναλογίες. Ναι, έχει πολλών ειδών φίλτρα αυτήν την εποχή. Το θέμα είναι για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, θέλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Θέλουμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διαφορετικοί. Ή έχουμε μια έντονη δυσκολία που μεγαλώνουμε και θέλουμε αυτή να την αλλάξουμε και επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο να την αλλάξουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Είχα μία γνωστή κοπέλα κάποτε, μιλάμε τώρα προ 15 ετίας.
η οποία για μένα ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, ήταν γύρω στα 30. Εντάξει. Εγώ προσωπικά τη ζήλευα με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Δηλαδή, χαιρόμουν που είχα μια φίλη που είχε τόσο ωραία κορμοστασιά, που είχε τόσο ωραίο πρόσωπο, ωραία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, πολύ όμορφη κοπέλα. Και μου λέει μια μέρα, δεν την είχα δει ποτέ άβαφη. Είχε πάντοτε μακιγιάζ, πούδρα, μάσκαρα, κοκκινάδι, σκιάσεις, φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο κλπ. Και μου λέει, σε κάποια φάση είχε φτιάξει μια σχέση, η οποία κρατούσε 3 μήνες, 4 μήνες. Και μου λέει, ξέρεις ότι ο φίλος μου δεν με έχει δει ποτέ άβαφη. Σε τι εννοείς? Μου λέει, άμα περάσουμε το βράδυ μαζί, ξαπλώνω βαμμένη, ξυπνάω κατά τις 3-4 το πρωί, πάω στο μπάνιο, ξεβάφομαι, ξαναβάφομαι, και κατά τις 6 που θα ξυπνήσουμε, με βρίσκει φρέσκια. Και της είπα, αγάπη μου, μα πώς μπορείς? Το μαξιλάρι τι χρώμα είναι? Μπορεί να πέφτει ανάσκελα, κόρη, να μην έβαζε το πρόσωπο στο... Μα τι ταλαιπωρία είναι αυτή? Ναι, τι ταλαιπωρία και τι ανασφάλεια. Και μιλάμε για μια γυναίκα την οποία εγώ την είδα άβαυτη. Είχαμε πάει μαζί στη θάλασσα και την είδα άβαυτη. Την είδα ότι όμως βγήκε από τη θάλασσα λίγο πριν ξαναβαυτεί, δηλαδή. Μη φανταστείς. Παρέμεινε αρκετή ώρα άβαυτη. Είχε βαμμένη και στη θάλασσα. Βεβαίως, παιδί μου, έχεις πάει στη Μύκονο. Στη Μύκονο που πάνε με τα τακούνια στη θάλασσα και βαμμένες. Εγώ μόνο με κραγιόν πάω και με κοροϊδεύουν. Άλλη και αυτή που πάει με κραγιόν στη θάλασσα. Εγώ με το ζόρι βάζω το κραγιόν να κάνουμε κανένα βίντεο. Τέλος πάντων. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο ωραία γυναίκα, που τι πιο αντικειμενικό να σε πει ωραία μια φίλη σου που είναι και straight, η οποία δεν ένιωθε καθόλου αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και έπρεπε να κυκλοφορεί παντού και πάντοτε βαμμένη. Άρα δεν ήταν αντικειμενική η δική της ανασφάλεια και ούτε είχε να κάνει με την ηλικία. Καμία σχέση. Να κάνει με την δική της χαμηλή εμφανισιακή αυτοεκτίμηση. Ενώ μιλάμε αντικειμενικά, και όχι μόνο εγώ το έλεγα, το έλεγε και ο κόσμος. Δηλαδή, όταν βγαίναμε έξω, δεχόταν πάρα πολύ φλερτ. Και εγώ βγαίνα επίτηδες μαζί, δεν με φλερτάρουν. Περνούσα μια φάση παρόμοια με αυτή που περνάω τώρα που δεν θα με φλερτάρει κανείς. Όπως και να έχει όμως. Θεωρώ ότι το μήνυμα που έχει στείλει η φίλη δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, έχει να κάνει και με τους εφήβους που μπαίνουν στο Instagram. Ναι. Δηλαδή, αν δεις τις λεγόμενες influencers και τους λεγόμενους influencers, δηλαδή πρόσωπα τα οποία έχουν πολλούς ακόλουθους στο προφίλ τους στο Instagram και ποστάρουν φωτογραφίες, βίντεο και στη συνέχεια διαφημίζουν και προϊόντα. Αν δεις οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι φυσικοί και τους χαιρόμαστε. Οι περισσότεροι από αυτούς βγάζουν μια πολύ στυλιζαρισμένη εικόνα προς τα έξω. Mm. Και έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε νεαρά παιδιά ότι μπορεί να φλερτάρουν, ξέρω εγώ, online και να μιλάνε με κάποιον ή με κάποια που έχει άψογες φωτογραφίες στο Instagram και όταν βρεθούν από κοντά να δουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ή κάποιος να αποφεύγει να βρεθεί από κοντά. Γιατί άμα βρεθεί από κοντά θα φανεί πως είναι η διαφορετική πραγματικότητα. Και πώς επηρεάζεται ένας έφηβος ή νεαρός ενήλικας ο οποίος μπαίνει μέσα στο Instagram, εκείνος δεν χρησιμοποιεί φίλτρα, δεν ξέρει τι είναι τα φίλτρα ή δεν έχει σκεφτεί να χρησιμοποιήσει και τους βλέπει όλους εκεί πέρα άψογους. Πολύ επηρεάζεται. Ήταν ένα κομμάτι. Ένα κατατράκ. Να σου πω ένα κατατράκ που είχα πάθει εγώ. Ήμουνα 36 χρονών. Ήταν η τελευταία φορά που πήγα κλαμπ. Πήγα στο Summer Cinema, ένα πολύ γνωστό κλαμπ στην Πάφο, καλοκαιρινό, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα. Και πήγαμε μια φίλη μου και πήγαμε σε κάποια φάση στην τουαλέτα. Και είχε πολύ κόσμο στην τουαλέτα, εντάξει. Και της λέω, φεύγοντας, της λέω, καταλαβαίνεις, της λέω, ότι έχω βγει κάτι νέα μοντέλα δίμετρα. Είδες αυτή τη νέα παραγωγή, της λέω, μάνα μου, εμείς κοντές, εμείς παχές. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι η διαφορά που είχαμε 35 δεν πήγαμε από τις 20. Και εντάξει, είναι αυτός ο λόγος που δεν ξαναπήγα στο κλάμπι. Δηλαδή, η μουσική ήταν και το ότι πλέον είχα ξεπεράσει την ανάγκη για κλάμπι. Αλλά σκέψου πώς νιώθει ένας που είναι στην ίδια ηλικία, που είναι 20 για παράδειγμα, μπαίνει στο Instagram και βλέπει τους άλλους 20χρονους και τις άλλες 20χρονες να είναι άψογοι. Ναι. Αψεγάδιαστες. Αψεγάδιαστοι, ναι. Κοίταξε να δεις, αυτή η εικόνα που υπάρχει στις μέρες μας είναι από ήχος της pop κουλτούρας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ ειδικά τους προέφηβους και τους έφηβους, αλλά και τους μετέφηβους, γιατί όλη αυτή η κατάσταση που έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα ήταν πολύ στα
Heidi στη δεκαετία του 90 που είχαμε τα top models και τα διάφορα αυτά. Ναι, γιατί τώρα δεν έχουμε τον GNCM. Και συνεχίζεται αυτό. Απλά τότε ήταν, ασχολούνταν όλοι μαζί τους, όλοι και τώρα, αλλά νομίζω τότε ήταν η πρώτη, η δεκαετία του 90 είχε πάρα πολλά θέματα τα οποία θα ήταν πολύ σημαντικό να τα αναλύσουμε κάποια στιγμή. Πόσα πολλά δεινά έχει φέρει αυτή η δεκαετία, ενώ πως συμπεριφορές που είχε ιδιαίτερα στον ελλαδικό και κυπριακό έτσι, πληθυσμό, πέραν από τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Η δεκαετία του 90 ήταν πολύ πιο ριζοσπαστική από αυτήν του 2000 και από αυτήν τώρα του 2010. Πολύ ήταν ριζοσπαστική, αλλά είχε και μία αίσθηση του να δείξουμε κάτι που δεν είμαστε. Πολύ έντονο. Όταν λέω ριζοσπαστική, δεν εννοώ απαραίτητα με την καλή έννοια. Έχει αλλάξει την οπτική, την κοινωνική οπτική και έχει αλλάξει και την ανθρώπινη οπτική. Δηλαδή, το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους. Μπορεί και στη δεκαετία του 70 να υπήρχε πολύς μοντερνισμός και στη δεκαετία του 80 ήταν όλη εκείνη η ροκ επίφαση και η επαναστατικότητα. Αλλά στη δεκαετία του 70 στην ουσία καταλήξαμε σε έναν υλισμό πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο υλισμό. Ναι, του 90 ήταν σαν να γίναμε όλοι ξαφνικά καπιταλιστές. Πολύ, πολύ έντονο το καπιταλιστικό στοιχείο. Και ως απόϊχος αυτού ήταν και όλα τα κοινωνικά στερεότυπα που ήρθαν από την προγενέστερη χειραφέτηση της γυναίκας που είχε ξεκινήσει ήδη από τις δεκαετίες 70 και 80, ιδιαίτερα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η pop κουλτούρα λοιπόν έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα νεαρά παιδιά των εαυτών τους στο κοινωνικό κόσμο, δηλαδή την κοινωνική τους εικόνα. Και τα περιοδικά και η τηλεόραση που τώρα εκλείπουν και μπαίνει το διαδίκτυο πολύ πιο έντονο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η μετεξέλιξη αυτού του πράγματος. Και σε αυτήν την φάση επικρατεί το να δείχνω τέλειος αψεγάτιαστος, ότι βάφομαι ωραία, ότι ντύνομαι ωραία, ότι τα μαγιά μου είναι πάντα στη τρίχα, ότι γενικότερα δεν είναι καλό να βλέπουμε μαύρους κύκλους, δεν είναι καλό να βλέπουμε ρητίδες, δεν είναι καλό να βλέπουμε μπανάδες, δεν είναι καλό να βλέπουμε γυρασμένα πρόσωπα. Προσπαθούμε να τα... Τσακμής ή σπηριά της ακριβώς. Οτιδήποτε είναι ρεαλιστικό και μας φέρνει στην πραγματικότητα, ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος, όπως είμαι και εγώ. Και αυτό ξεκίνησε ιδιαίτερα στα παιδιά και από τα ίδια τους τα παιχνίδια. Δηλαδή από τις κούκλες που είχαν και τα λοιπά, που το τελευταίο διάστημα μέσα από την έντονη έτσι, κοινωνική αντίδραση που έχουν κάποιες δομές, έχουν ξεκινήσει να γίνονται και κούκλες οι οποίοι έχουν κάποια θέματα, δείχνουν ότι έχουν κάποια ασθένεια ή τέλος πάντων δείχνουν κάποια διαφορετικά στοιχεία. Είναι πιο inclusive, είναι πιο περιεκτικές. Λάς σου πω, Αριστονίκη, ένα καλό πράγμα, ένα καλό παιχνίδι που μπορεί να κάνουμε τα παιδιά είναι να βγάζουμε διάφορες φωτογραφίες των εαυτών μας και των παιδιών με φίλτρο και χωρίς φίλτρο, από διαφορετικές γωνίες, για να δείξουμε ότι είσαι εσύ τώρα, είσαι για παράδειγμα η Μαρία, δες πώς είσαι όταν σε βγάλω με αυτό το φίλτρο, δες πώς είσαι όταν σε βγάλω με αυτή τη γωνία που είναι κολακευτική, δες πώς είσαι όταν σε βγάλω με μια γωνία που δεν είναι κολακευτική. 3-4 διαφορετικές φωτογραφίες, ο ίδιος άνθρωπος μέσα στο ίδιο λεπτό. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά να καταλάβουν τα τρίκ τα φωτογραφικά που υπάρχουν εκεί πέρα. Ναι, υπάρχουν. Ο κάθε άνθρωπος, αν φορέσει αυτό που του ταιριάζει, αν φτιάξει τα μαγιά του όπως του ταιριάζουν, αν φωτογραφηθεί από τη γωνία που είναι... Γωνία, δηλαδή, αν σε παίρνουν από πάνω, φαίνεσαι πιο αδύνατος. Αν σε παίρνουν από κάτω, φαίνεσαι πιο... Θα βγάλει ένα αποτέλεσμα που ίσως θα του αρέσει περισσότερο. Δεν χρειάζεται να βάλει μισό κιλό μπογιά πάνω του και να φορέσει 30 στενά πράγματα για να καλυφτούν οι ατέλειες του, νομίζω. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι, αυθόρμητος. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες οι οποίες τολμούν να βγουν αμακιγιάριστες σε φωτογραφίες στο Instagram,
τολμούν να βγουν με ρούχα πρόχειρα, ιδρωμένες. Για παράδειγμα, όταν είναι σε μια ορειβασία, να βγάλουν φωτογραφία στην ορειβασία κανονικά με τα ρούχα, τα αθλητικά κτλ. Και επίσης βγαίνουν και όπως θα βγουν στην έξοδο, που είναι καλοντημένες, βαμμένες, χτενισμένες, περιποιημένες κτλ. Εγώ γουστάρω μια γυναίκα που βγαίνει σε πολλές εκδοχές. Δεν είμαι υπέρ του να γυρίζουν, να κυκλοφορούμε παντού και συνεχώς απεριποίητοι, ούτε υπέρ όμως του να είμαστε συνεχώς σε μία αγωνία να παρουσιάσουμε το πιο καλό αισθητικά αποτέλεσμα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η κόρη μου που το κάνει αυτό το πράγμα. Μπει κάποιο στο Instagram της Κυριακής, το βλέπεις, υπάρχουν φωτογραφίες της Κυριακής που είναι πολύ απλή, αχτένιστη, απεριποίητη, με καθημερινά ρούχα και οι φωτογραφίες που είναι στην έξοδο. Και κοπέλα. Και είναι πάρα πολύ, ειδικά τα νέα παιδιά, που γενικότερα έχουν αρκετές εξόδους και τα λοιπά, δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτόν το τρυπάκι από τώρα, νομίζω. Γιατί έχει κάποια ηλικία μετά που πρέπει να μπεις. Εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτό. Παιδί μου, δεν, απλά μετά έχεις μεγαλώνοντας, κάποιους ενοχλεί το γεγονός ότι μεγαλώνουν ενδεχομένως και ίσως να μην αισθάνονται τόσο νοικία με την εικόνα τους. Πώς μπορούμε να εξοικειωθούμε με την εικόνα? Ψυχολογικά μπορώ να το δικαιολογήσω μια, ας πούμε, μια κοπέλα η οποία μεγαλώνει που μπορεί να μην μπορεί να δεχτεί την εικόνα της τόσο εύκολα και να την ενοχλήσει. Μπορώ να το καταλάβω. Αλλά μέχρι εκεί, το τι θα κάνω, δηλαδή δεν είναι κακό να φτιασιδωθεί λίγο και να περιποιηθεί τον εαυτό της, για όνομα του Θεού. Το κακό είναι να προσπαθήσει να δείχνει κάτι που δεν είναι και να προσπαθήσει να μεταποιήσει τόσο πολύ την εικόνα της, ή όπως αυτό που μας ανέφερες πριν με τη φίλη σου, που αυτή η κοπέλα ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Πάρα πολύ ταλαιπωρείται. Δεν αναπτύει το δέρμα της. Από ένα σύριαλ. Ένα σύριαλ που έβλεπα όταν πήγα πρώτον έτος φοιτήτρια. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, της ελληνικής τηλεόρασης. Που ήταν μια κοπέλα μοντέλων, η οποία κάθε φορά ξυπνούσε το πρωί και φτιαχνόταν για να τη βρει ο σύντροφος της. Έτσι, εσύ και έργο, εσύ και έργο με την ιστορία. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ήταν ένα σύριαλ που έπαιζε όταν ήμουν πρώτον έτος φοιτήτρια. Είχε και μια άλλη, η οποία έλεγε ότι πήγαινε στη μαγκηγές, την επαγγελματία, και βαφόντα, ξέρω εγώ, το Σάββατο και διατηρούσε τον εαυτό της βαμμένο μέχρι το επόμενο Σάββατο. Απρόπως της έμεινε δέρμα. Μάλιστα. Και εμένα μου αρέσει το μακιγιάζ και να πειραματίζομαι το μακιγιάζ. Κατά καιρούς βάφομαι κι εγώ. Επειδή με ενοχλεί, τον πήρα αγκαλιά. Ποιος είναι αυτός? Τος. Ναι. Λάβει μου, ποιος είσαι εσύ? Εγκορίτσι είναι αγόρι. Αγόρι. Ποιος είναι? Ο Ασπρίς. Είναι αυτός που τον έχει δώσει η Μαρία? Ναι, το δένει για να μην της φεύγει. Τα είδαμε όλα σε αυτό το κανάλι. Γάτο δεμένο. Κοιμούνται αγκαλιά, κοιμούνται αγκαλιά. Είναι ο πιο ζωηρός του, δεν είναι? Όχι, αυτό είναι. Ο ζωηρός είναι ο άλλος που είναι στο γείτονα αυτή τη στιγμή. Τι κάνει στο γείτονα? Δεν ρίξε μα το γάτο, κόρη. Ασπρούλι, ασπρί. Ω, τη φάτσα του να δούμε, κόρη. Ασπρί. Μα τι όμορφο που είσαι. Αγάπη μου, εσύ δεν θέλει φίλτρο για να βγει στο Instagram. Θα το ρίξει το Instagram. Κάτσε κάτι, θα σου βγάλω μια φωτογραφία τώρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ασπρί. 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 Ποιο είσαι, βρε, ασπρί. Ασπρί. Κοίταζε την κάμερα. Ασπρί. Κοίταζε την κάμερα. Αχ, χρυμπήλιο. Έτσι, να έχετε ζωάκια, να έχετε παιδάκια, να μου τα στέλνετε να χαίρομαι. Φωτογραφίες. Μα τι μάτια είναι αυτά, πράσινα? Ναι, ναι, είναι πράσινος. Τι ωραία που είναι. Κοίτας, ο γάτος ούτε φτιάχνεται, ούτε φτιασιδώνεται, ούτε φίλτρο βάζει. Είναι ένας γάτος. Μπορεί να είναι κι εμείς άνθρωποι. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ όμορφο να χαιρόμαστε την ηλικία μας. Έχει άλλα... Νομίζω πρέπει να κάνουμε άλλο βίντεο για τη μέση ηλικία και πώς την αποδεχόμαστε, για να αρχίσεις να κλαις πάλι, που θα μπεις κάποτε και πώς θα το πάρεις.
να σε δεσμεύσω για την επόμενη Αριστοτρίτη. Πώς αποδεχόμαστε το γύρας. Πώς υποδεχόμαστε και αποδεχόμαστε το γύρας η ερχόμενη Αριστοτρίτη. Φυσικά. Κλάμα που θα ρίξει κουμπάρα. Γιατί βρε, τι το λες έτσι. Επειδή στα γενέθλιά σου μου είπες μεγαλώνω. Εντάξει ρε εσύ, μεγαλώνω με πια, εμένα δεν με νοιάζει πολύ η εικόνα μου τόσο, ακόμη, δεν ξέρω μετά. Όταν ήμουν φοιτήτρια έκανα πολλά, ενώ επιμελούμουν αρκετά την εικόνα μου, βαφόμουν πιο συχνά. Τώρα βάζω μόνο ένα κραγιόν αυτό, ειλικρινά, δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο, ακόμα και όταν βγαίνω στη τηλεόραση. Βαριέμαι ηχτρά να βαφτώ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα δείγμα ότι μεγαλώνεις. Δηλαδή, δεν λέω γιατί να επενδύσω χρόνο τώρα για να γίνω κάποια άλλη, ας πούμε. Εγώ που δεν βαφόμουν μικρή και βάφομαι τώρα, όποτε θυμηθώ. Εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Το καταλαβαίνω ότι όταν βγεις, ας πούμε, σε μια εκπομπή είναι καλό να περιποιηθείς την εικόνα σου, γιατί εντάξει, να δηλώνει αυτό σεβασμό. Αλλά όχι σε υπερβολή. Είναι το θεατό και της αισθητικής τους ίσως. Το να έχεις ένα εναρμονισμένο τέτοιο. Ναι, γενικά. Επειδή εν τα φώτα φαίνεσαι πολύ διαφορετικός άμα δεν είσαι βαμμένος και έχει πάρα πολλά φώτα. Έχω ας πούμε κάτι εκπομπές που δεν πρόλαβα να πω να βαφτώ και βγήκα. Πραγματικά δεν με αναγνωρίζω. Σε παραποιεί πάρα πολύ. Όταν είναι πολύ δυνατά τα φώτα δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Γι' αυτό και το θεατρικό ή τηλεοπτικό μακιγιάζ είναι πάρα πολύ έντονο. Για να ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία σβήνουν από το πολύ φως. Ναι, ακριβώς. Εκεί το καταλαβαίνω, αλλά υπό άλλες συνθήκες δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να. Και μιλάμε για Instagram και πρέπει να κλείσει επιτέλους αυτή η Αριστοτρίτη. Όταν σε κάνω mention στην ιστορία στο Instagram, μπορείς να το μοιραστείς. Εγώ είμαι πολύ άσχετη με το Instagram. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εσύ, το μόνο πράγμα που κάνω είναι να βάζω φωτογραφίες φαγητών και αυτό μόνο. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Όταν σε αναφέρω στο story μου, μπορείς να το κάνεις αναπαραγωγή στο δικό σου story. Πώς γίνεται αυτό? Τώρα να δεις που θα σε αναφέρω μετά. Έχει τρεις τελίτσες πάνω-πάνω, πατάς τις τελίτσες και σου δίνει επιλογή να το βάλεις, να το μοιραστείς και εσύ με τους δικούς σου φίλους. Παράγεις την ιστορία και την ιστορία στην οποία σε αναφέρω και στη δική σου ιστορία. Μάλιστα. Εντάξει. Βάλει και κάτω μες στο Instagram, κάτι είναι πολύ πιασάρικη. Έχω βάλει. Το μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι... Φαγητά, αυτά. Άλλο το φίλτρο και άλλα τα φίλτρα και άλλη πραγματική ζωή. Και τους μαθαίνουμε και τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να τους μείνει σαν εικόνα. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό με διάφορα πρόσωπα της οικογένειας. Για να δουν ότι αυτό που δείχνει εικόνα δεν σημαίνει ότι έτσι είναι. Γιατί υπάρχουν και τα περιστατικά, τα οποία έχουν αυξηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, εφήβων οι οποίοι θέλουν να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις για να μοιάζουν σε πρότυπα τους από το Instagram. Ναι. Εκεί μιλάμε για body dysmorphic disorder, δηλαδή μια διαταραχή. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι. Μια διαταραχή στην οποία θες να μας πεις έτσι περιεκτικά τι είναι το body dysmorphic disorder. Είναι η διαταραχή αντίληψης του τι είναι, τι μας πάει, τι μας ταιριάζει. Πότε είμαστε όμορφοι, πότε έχουμε αξία σαν άνθρωποι. Έτσι λαϊκά να το πω, χωρίς τους επιστημονικούς ορισμούς που μπορεί να δυσκολεύουν κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζει έτσι ευρέως το πεδίο αυτό να τους καταλάβει. Είναι τα παιδιά τα οποία αισθάνονται ότι αν δεν αποκτήσουν αυτές τις αναλογίες, αν δεν αποκτήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είναι το ίδιο σημαντικά ή δεν είναι το ίδιο όμορφα με την πραγματική εικόνα μου. Είναι μια διαταραχή στην οποία βλέπεις την εικόνα σου άσχημη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Ακριβώς. Και βλέπεις κάποιο στοιχείο πάνω σου που θες να το αλλάξεις, όπως τη μύτη σου ή τα αυτιά σου ή την κοιλιά σου ή δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο το βλέπεις υπερβολικά άσχημη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι διαταραχή στην αντίληψη της εικόνας του εαυτού μας και της εμοσύνης μας. Η οποία είναι μια ψυχιατρική διαταραχή, πολύ σοβαρή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αυτή την Αριστοτρίτη, έχεις δεσμευτεί. Γράψ' το κάτω, ποιο είναι το επόμενο σου θέμα. Στείλ μου το σε email, να μην ξεχάσουμε. Εμείς οι μεσήλικες και εσείς οι μελλοντικοί μεσήλικες, πώς αντιμετωπίζουμε τη μετάβαση στη μέση ηλικία. Πού είσαι, κόρη, κόλλησες. Αριστονίκη. Κόλλησε. Φιλιά.